Καλή σας ημέρα. Να σας ευχαριστήσω για άλλη μία φορά για την παρουσία σας. Θα ξεκινήσω με μια δυσάρεστη είδηση. Σήμερα μάθαμε για τον πρώιμο χαμό του εν ενεργεία χειρουργού του νοσοκομείου Κορίνθου, του Γιώργου του Κουκουλίδη. Ενός ανθρώπου, ενός επιστήμονα που έδωσε όλα αυτά τα χρόνια μία μάχη με τη ζωή, σώζοντας χιλιάδες συνανθρώπους μας που πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες από το νοσοκομείο Κορίνθου. Ενός ανθρώπου που ήταν ακούραστος γιατρός στο νοσοκομείο της Κορίνθου, ήταν ακούραστος ακόμα και πάνω από τις δυνάμεις του, πολλές φορές δούλεψε όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα και οι μέρες όσο τον ξέραμε καλά που δεν είχε εφημερία στο νοσοκομείο, ήταν εκεί για να προσφέρει τις υπηρεσίες του από ένα έκτο περιστατικό, ένα δυστύχημα, κάτι άλλο. Ήταν εκεί και πιστεύω ότι αυτό που έκανε ήταν πολύ σημαντικό και η απώλειά του θα δημιουργήσει ένα μεγάλο κενό στο νοσοκομείο Κορίνθου. Ταυτόχρονα ο Γιώργος Κουκουλίδης ήταν και δημοτικός σύμβουλος για μία τετραετία στο Δήμο Κορινθίων και από το πόστο αυτό και από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου προσέφερε πάρα πολλά και στο Δήμο μας, τον οποίο αγάπησε, ήταν όπως έλεγε χαρακτηριστικά να ομορφαίνει μέρα με την ημέρα, ήθελε να γίνει μοντέρνος, ήθελε να γίνει τουριστικός προορισμός, ήθελε όλα αυτά που πολλοί πιστεύουμε σε αυτή την πόλη και αγωνιζόμαστε να τα κάνουμε πράξη. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει, εμείς θα θυμόμαστε πάντα την παρουσία του εδώ, στο νοσοκομείο, στο Δήμο, στην πόλη της Κορίνθου. Πάμε στο άλλο θέμα.